Αγαπάς τη ραπτική, αλλά είσαι μακριά για να έρθεις στο μάθημα? Το βίντεο που ακολουθεί είναι μέρος από τα διαδικτυακά μαθήματα που γίνονται εδώ στη σχολή Show Perfect Studio. Ξεκινώντας το πατρόν της κλασικής στενής φούστας, το size 12 θα κάνουμε τώρα. Ξεκινούμε στην αριστερή πλευρά της κόλλας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άκρη της κόλλας ή να έρθουμε πιο μέσα. Εγώ θα έρθω έτσι αρκετά πιο μέσα. Δεν χρειάζεται εσείς και λίγο να αφήσουμε. Κατεβάζουμε το τρίγωνο μας 2-3 εκατοστά πιο κάτω από την άκρη της κόλλας και ξεκινούμε με βασική ορθή γωνία. Ή θα μπορούσαμε με το χάρακα μας να φέρουμε την κάθετη γραμμή μέχρι κάτω και να τοποθετήσουμε το τρίγωνο να εφάρτεται τέλεια στην κάθετη γραμμή και να φέρουμε από πάνω οριζόντια σε ορθή γωνία. Όλες οι γραμμές στα πατρών μας βρίσκονται σε ορθή γωνία, απαραίτητο. Και θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές να μην έχουμε αποκλίσεις στις ορθές μας γωνίες. Πολύ σημαντικό. Οπότε, οριζόντια μέσης. Η γωνία αριστερά είναι το α και αυτή είναι η οριζόντια μέση. Από το α θα κατεβούμε προς τα κάτω για την οριζόντια εντογωφών. Για το size 12 μπορούμε να βάλουμε προς τα κάτω 20 εκατοστά προς τα κάτω. Περίπου οι πίνακες μέτρων, ο δικός μου πίνακας μέτρων δεν μου δίνει ύψος γωφών. Το έβαλα εγώ έναν καλό νούμερο. 18 με 20 ταιριάζει στους περισσότερους. Και ορθή γωνία. Να εφάπτεται. Έχω κεντρική γραμμή που εφάπτεται. Ορθή γωνία και έχω την οριζόντια γωφών. Και αυτό είναι η γραμμή μου κέντρο μπροστά. Center front για όσους θέλουν στα αγγλικά. Από το α που είναι η οριζόντια μέση θα κατεβώ μήκος φούστας και εδώ μου δίνει 57. 57. Και ξανά. Ορθή γωνία. Αφού έχω κάνει τις τρεις οριζόντιες, οριζόντια μέσης, οριζόντια γοφών και οριζόντια του ποδόγυρου, τώρα θέλω να κλείσω έναν ορθογώνιο για να ξεκινήσω να ετοιμάζω το πατρόν της φούστας. Το ορθογώνιο μου θα πρέπει να είναι με βάση τους γοφούς. Οπότε θα σημειώσω το 1/4 των γοφών, αλλά λόγω του ότι το γυναικείο σώμα μπροστά είναι μεγαλύτερο από πίσω, λόγω της κοιλιάς, λόγω του στήθους, σχεδόν πάντοτε, δηλαδή στις περισσότερες, θα πρέπει το μπροστινό να είναι μεγαλύτερο από το πίσω. Οπότε θα πω συν ένα. 1/4 των γοφών συν ένα. Και όταν κάνουμε πατρός θέλουμε να είναι γραμμένα τα πάντα πάνω. Ανά πάσα στιγμή να ξέρω τι μετρήσεις έχω. Ο 1/4 των γοφών συν ένα σε όλες τις οριζόντιες. Γιατί όπως είπα προηγουμένως θέλω να κλείσω το ορθογώνιο μου. Οπότε θα βάλω 25. 25. Και κάτω 25. Και ενώνω με διακεκομένη. Εδώ να σημειώσουμε ότι στα σώματα, στις κοπέλες που είναι plus size, για αλλιώς εύσομες, θα βάλουμε συν 2, γιατί θέλουμε η ραφή μας η πλανή να πάει ακόμα λίγο πιο πίσω. Και σε κοπέλες οι οποίες είναι πάρα πολύ αδύνατες, δεν προσθέτουμε τίποτα. Είναι 1/4 των γοφών και μπροστά και πίσω το ίδιο. Στις περισσότερες όμως θα βάλουμε συν 1. Πάμε στη μέση. Θα βάλουμε τη μέτρηση της μέσης μας. 1/4 της μέσης 18 συν 1. Ό,τι κάνω στους γοφούς θα πρέπει να κάνω και στη μέση. Sorry, 18 συν 1, 19. Και θα γράψω μη, μέση. Και γράφω 18 συν 1 να ξέρω τι έχω κάνει. Και εδώ είναι το γάμμα γοφή και γάμμα ένα γοφή. Τώρα που έχω
το σημείο των γοφών, έχω και το σημείο της μέσης. Αν πιάσω την καμπυλόρυγα μου και πάω από τους γοφούς στη μέση, θα έχω μια πάρα πολύ απότομη καμπύλη. Και στα πατρών απαγορεύονται τα απότομα. Δεν έχουν καλή εφαρμογή. Οπότε ο κανόνας λέει ότι η καμπύλη ή αλλιώς η κλίση θα πρέπει να είναι από τη μέση μέχρι τους γοφούς στο μισό, στο κέντρο. Οπότε μετρώ. Από τη μέση μέχρι τους γοφούς, το μισό είναι, εγώ έχω 6, το μισό, κάπα, κλίση, είναι στα 3 εκατοστά. 3, 3. Οπότε, ενώνω από το κάπα, θα πάω στους γοφούς, μια ωραία, ομαλή καμπύλη. Βλέπουμε ότι από τη μέση μέχρι το τέλος της φούστας μου έχουν μείνει 3 εκατοστά ακόμα. Γιατί τα 3 έχουν φύγει, αλλά τα άλλα 3 από τη διαφορά, γιατί αυτή η απόσταση ονομάζεται διαφορά μέσης γοφών. Και έχουμε 6. Το 1 δεύτερον είναι 3. So, από τη μέση μέχρι τους γοφούς, η διαφορά τους, τη μισή την έχουμε φάει, έχει φύγει και μας έμεινε 3 εκατοστά. Εδώ έρχεται η ανάγκη της πένσας. Η πένσα έχει δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι να μαζέψει τα επιπλέον εκατοστά και ο άλλος ρόλος είναι να μας δώσει την τρίτη διάσταση. Γιατί χρειαζόμαστε την τρίτη διάσταση? Γιατί έχουμε μια γκόλα και ένα ύφασμα επίπεδο, το οποίο πρέπει να αγκαλιάσει το σώμα και να δημιουργήσει καμπύλες. Οι πένσες δημιουργούν αυτές τις καμπύλες και την τρίτη διάσταση που χρειαζόμαστε για ωραία εφαρμογή. Όμως, κανόνας. Η πένσα μπροστά δεν υπερβαίνει ποτέ τα 2 εκατοστά. Γιατί όσο μεγαλώνει η πένσα, μεγαλώνει η τρίτη διάσταση. Οπότε μπροστά δεν θέλω να σακουλιάζει, αλλά θέλω να είναι επίπεδη η κοιλιά μου. Οπότε, έχω επιλογή τα 3 εκατοστά, είτε να κάνω 2 πένσες του 1.5 ή μία μπέσα το 2. Σε αυτό το πατρό θα κάνω 2 πένσες, 1,5 και 1,5, 3. Και όταν λέμε 2, εννοούμε 2 στο 1 τέταρτο και 2 στο άλλο. Δηλαδή, σύνολο, στον μπροστινό μου θα έχω 4. Για να βρω τη θέση της πρώτης πένσας, θα πάω από το α και θα μετρήσω το 1 δέκατο μέση συν 1. Ολική μέση, 72. Το 1 δέκατο, 7,2 συν 1, 8,2. Θέση της πρώτης πένσας. Από εδώ θα πάω δεξιότερα, 1.5, που είναι το φάρδος της πένσας μου, και από εκεί θα κατεβώ κάθετα κάτω, 8. Άρα το δεύτερο σημάδι είναι το κάθετο και κλείνει το τριγωνάκι. Η επόμενη μου πένσα θα βρεθεί στη μισή απόσταση που μου απομένει. Έχω 12 στα 6 εκατοστά. Κανονικά στις οδηγίες σας λέω ελάτε ξανά δεξιά 1,5, αλλά εγώ θέλω μου αρέσουν να είναι κοντά-κοντά οι πένσες. Θα τη φέρω δίπλα της, από την άλλη δηλαδή το 1,5. Αλλά η κάθετη συνεχίζει να είναι στη δεξιά πλευρά της πένσας. 8 και κλείνει το τριγωνάκι. Οπότε η ορθή γωνία είναι πάντοτε στο δεύτερο ποδαράκι. Στο δεξί ποδαράκι της πένσας είναι η ορθή γωνία. Γιατί θέλουμε οι πένσες μπροστά να είναι μικρές, κοντές και λοξές προς το πλάι. Έτσι είναι όμορφες. Και στη συνέχεια θέλω καμπύλη μέσης. Η οριζόντια μέσης θέλουμε να γίνει καμπύλη. Από το α θα κατεβώ 1,5, 1.5. Και τώρα για να φέρω ωραία καμπύλη θα πρέπει να κλείσω τις πένσες μου. Πιάνω το πρώτο πόδι να διπλωθεί στο δεύτερο. Το πρώτο πόδι να διπλωθεί στο δεύτερο πόδι
Εσείς θα βάλετε και η καρφιτσούλα να τις κρατάει. Καμπύλη να βλέπει προς τα πάνω. Από το 1,5 θα πάω στο κάτω. Και έχω την καμπύλη μέσα. Τώρα ανοίγει το πατρόνο. Τελευταίο, εφόσον η φούστα μου, αν την αφήσω έτσι είναι ίσια, μπορεί να μου αρέσει ίσια, αλλά αν την θέλω να εφαρμόζει ωραία στα πόδια, θα μπω στην οριζόντια αντογωφό, 3 ή 4 αν θέλετε, εκατοστά πιο μέσα, εγώ θα βάλω 3, και θα ενωθώ, όχι ακριβώς τους γοφούς, γιατί εδώ εκεί θα μου κάνει μύτη, θα έρθω 4-5 εκατοστά πιο κάτω, ευθεία κάτω, 4-5 εκατοστά και μετά ευθεία στα 3 εκατοστά πιο μέσα. Και η φούστα μου έχει ολοκληρωθεί τον μπροστινό. Size over. Για το πατρόν της κλασικής φούστας το πίσω, είμαστε στο size 12. Ξεκινούμε στη δεξιά πλευρά της κόλλας, στην οποία αφήνουμε πάλι λίγα εκατοστά. Φυσικά μας χωράει, νομίζω θα με χωράει. Και φέρνουμε κάθε τη γραμμή, μέχρι κάτω. Εσείς φυσικά θα χρησιμοποιείτε μολύβι. Εγώ χρησιμοποιώ τους μαρκαδόρους για να μπορείτε να βλέπετε. Μολύβι, το οποίο να είναι καλοξισμένο, να κάνει λεπτές γραμμές και όχι χοντρές, όπως τις δικές μου. Οπότε, βάζουμε το τρίγωνο μας να εφάπτεται τέλεια στην άκρη της γραμμής μας, πάνω στη γραμμή μας, και φέρνουμε από πάνω οριζόντια σε ορθή γωνία. Αυτό είναι το α και η κάθετη γραμμή είναι το κέντρο πίσω, center back. Πάντοτε το πίσω ακολουθεί τον μπροστινό. Όλες οι αποφάσεις έχουν πάρθει στον μπροστινό και το πίσω ακολουθεί. Οπότε, από το α θα κατεβώ προς τα κάτω 20 εκατοστά για την οριζόντια λογοφών. Τοποθετώ το τρίγωνο μου να εφάπτεται ακριβώς η κάθετη του γραμμή και παίρνω την οριζόντια λογοφών. Και από το α χρειάζομαι το μήκος της φούστας. Είχαμε βάλει 57, 50 και 7. Όταν μετράτε, πάντα να βάζετε γραμμούλα, όχι απλώς να σταματάτε τη γραμμή. Σταματώ γραμμούλα. Σημαντικό. Και για σας και για μένα που θα τα κοιτάζω. Τοποθετώ το τρίγωνο μου να εφάπτεται και ορθή γωνία. Οριζόντια του ποδόγυρου. Και τώρα θα κλείσω το ορθογώνιο. Κλείνω το ορθογώνιο με βάση τους γοφούς μου. Ο λόγος που είναι με βάση τους γοφούς μου είναι, φανταστείτε όταν πάρετε ένα κομμάτι ύφασμα και το βάλετε γύρω από το σώμα σας. Θα πάρει τις διαστάσεις που είναι οι μεγαλύτεροι των γοφών. Όλα τα άλλα θα εξέχουν. Εκείνα που εξέχουν είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε dispense. Οπότε, 1/4 των γοφών, αλλά τι έχουμε κάνει στον μπροστινό, συν 1, οπότε ερχόμαστε πίσω και θα πούμε πλην 1. Διότι αν δεν αφαιρέσουμε, έχουμε να αλλάξει size και δεν θέλουμε. Αν στον μπροστινό βάλαμε συν 2, στο πίσω θα πούμε πλην 2. Και αν τον μπροστινό το κάναμε ακριβώς το 1/4, το πίσω θα είναι ακριβώς το 1/4. Όμως, πάντοτε πρέπει να γράψω τι κάνω και θα πω 24 πλην 1. Δεν θα πω 23. Γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα που θα το πιάσω ή του χρόνου που θα πιάσω αυτό το πατρόν, θα σκέφτομαι τι έκανα. Έκανα πλην, δεν έκανα. Ενώ όταν γράψω το νούμερο και το τι θα κάνω ή τι έχω κάνει είναι ξεκάθαρο. Δεν θα γράψω 23, θα γράψω 24 πλην 1. Αλλά φυσικά θα μετρήσω 23. 23 μετρώ σε όλες τις γραμμές. Και κλείνω το ορθογώνιο με διακεκομένη. Διακεκομένη διότι δεν είναι η τελική μας γραμμή. Από το α θα μετρήσουμε το 1/4 μέσης, το οποίο είναι 18, πλην 1. Το μοτίβο συνεχίζει το ίδιο.
Οπότε σημειώνω 17 και βάζω μη, μέση και εδώ είναι το γάμμα γοφή και γάμμα ένα γοφή μου. Όση κλίση μπήκα μπροστά, δηλαδή το μισό της διαφοράς μέσης γοφών, που είναι 3, το ένα δεύτερο, 3 μπροστά, 3 πίσω. Μπορούσα να αποφασίσω, θα το δούμε σε άλλα sizes, να μπω παραπάνω κλίση μπροστά, το ίδιο θα κάνω πίσω. Το πίσω πάντα ακολουθεί. Καμπυλόρυγα και ενώνω το ένα δεύτερο με τους γοφούς. Αφαίρεσα 3 και μου έμειναν 3. Άρα η πένσα πίσω θα είναι 3. Η πένσα πίσω μπορώ να την κάνω μεγάλη, γιατί έχω ποπόν που μπορεί να μπει στην τρίτη διάσταση. Μπροστά είπαμε μάξιμο 2 και κάναμε ανάμιση και ανάμιση, επιτρέπεται. Και πίσω μπορώ να κάνω 3, άνετα. Πού βρίσκεται η πένσα πίσω? Στο κέντρο. Από το α μέχρι την κλίση, την καμπύλη, θα μετρήσω και θα βρω το μισό. Το ένα δεύτερο, ένα δεύτερο. Και εφόσον το φάρδος της πένσας μου θέλω να είναι 3, γιατί αυτό μου έχει δώσει, όχι γιατί το αποφάσισα εγώ ότι θα είναι, αυτό μου δίνει το πατρόν μου. Θα βάλω ανάμιση δεξιά και ανάμιση αριστερά, γιατί η πένσα πίσω θέλω να είναι κέντρο, κάθετη, άρα από το κέντρο κατεβαίνω κάθετα κάτω 13 εκατοστά, γιατί 13, γιατί θέλω να είναι, όσον είναι μεγάλη πένσα, θέλω να είναι μακρουλή. Αν είναι πιο μικρή, πιο κοντή. Πάση λογική. Μέτρησα 13, μετρώ γραμμούλα, σημειώνω και κλείνει η πένσα. Οπότε επαναλαμβάνω, είναι κέντρο, κάθετη, μακριά και μεγάλη. Καμπύλη μέσης. Από το α κατεβαίνω 1,5 και ξανά θα πρέπει να κλείσω την πένσα. Ο λόγος που κλείνω την πένσα και αντί να πιάσω την καμπυλόρυγα και να την κάνω με ανοιχτή πένσα, ο λόγος είναι ότι όταν θα ραφτεί η φούστα μου, η πένσα θα είναι ραμμένη, κλειστή. Όταν θα είναι ραμμένη η πένσα, θέλω να έχω μια όμορφη καμπύλη. Σαν θα την κλείσω για να κάνω την όμορφη μου καμπύλη. Προσέχω εδώ να μην δημιουργείται γωνιά. Οπότε θα δω, βάλω έτσι. Εσείς θα βάλετε μια καρφίτσα να σας το κρατάει και έχουμε κάνει την καμπύλη μέσα. Σημειώνουμε από την καμπύλη μέση μας γύρω στα 18 εκατοστά για το φερμουάρ μας. Ζιπ. Και από τους γοφούς και κάτω θα πάμε έτσι γύρω στα 25 με 30 εκατοστά που μας αρέσει και θα πούμε σκίσιμο. Και τελευταίο, ό,τι στενέψαμε ή έχουμε κάνει ευαζέ στον μπροστινό, το πισινό ακολουθεί. Ας το στενέψουμε, 3 εκατοστά μέσα. Κατεβαίνω το ίδιο ευθείαν από τους γοφούς και μετά ευθεία στα 3 εκατοστά. Και το πατρόν το πίσω έχει ολοκληρωθεί. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Sew Perfect Studio και στο Instagram Sew Perfect Studio Fashion School.